Είναι ευτύχημα, Νίκο, που εδώ στο Λυκαβητό τα ξημερώματα δεν θρηνήσαμε θύματα. Οι ένικοι 5 διαμερισμάτων δεν πνίγηκαν μέσα στα διαμερίσματά τους. Πρόλαβαν στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή να βγουν από αυτά. Και γιατί συνέβη αυτό? Γιατί η καταρακτώδης βροχή που έπεφτε σχεδόν ολόκληρη τη νύχτα δεν συγκρατήθηκε ούτε από τα δέντρα, αλλά ούτε και από το έδαφος του Λυκαβητού. Όπως βλέπετε από το σημείο που σας δείχνει ο οπερατέρμαν κατέβηκαν λοιπόν οι λάσπες και τα νερά, κατέβηκαν με ορμή. Το τυχάκι, το οποίο δεν ξεπερνάει το ένα μέτρο, δεν ήταν ικανό να συγκρατήσει τα νερά. Γέμισε λοιπόν ο δρόμος νερά και λάσπες. Και τα νερά τι έκαναν? Ακολούθησαν την κατηφόρα. Κατέβηκαν ακριβώς αυτό εδώ το σημείο του δρόμου και πήγανε και βρήκαν τα παράθυρα των τριών διαμερισμάτων που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της πολυκατοικίας. Στην κυριολεξία τα έσπασαν, τα ξεκόλλησαν μαζί με τα κασώματά τους από τη θέση τους και το νερό μπήκε ορμητικά μέσα. Σε αυτό εδώ το δωμάτιο που σας δείχνουμε κοιμόταν ένα ζευγάρι. Έπεσε λοιπόν το παράθυρο, τα νερά ήρθαν πάνω τους με ορμή και ο νεαρός κατάφερε την τελευταία στιγμή να σπάσει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας, να ανοίξουν την κυρία είσοδο και να βγουν έξω για να γλιτώσουν. Ανέβηκαν στους πάνω ορόφους. Το ίδιο συνέβη και με άλλα διαμερίσματα που υπάρχουν στην περιοχή. Στην περιοχή, να πούμε βεβαίως, επλήξαν περισσότερο ισόγεια, εμιπόγεια και υπόγεια όπως αυτό.